Φίλες και φίλοι της εκπομπής μας, γεια σας και πάλι. Εδώ στα κρεατομαγειρέματα ήρθαμε να κάνουμε μια παραδοσιακή συνταγούλα από τη γενέτειρά μου. Ποια είναι η γενέτειρά μου? Ο αρχαιότερος δήμος, ο Δήμος των Αχαρνών. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε προβατίνα κοκκινιστή. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι που έχετε μάθει να τρώτε την προβατίνα, έχετε μάθει να την τρώτε στα κάρβουνα. Εγώ σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε αυτό το καταπληκτικό κρεατάκι να το μαγειρέψετε με έναν διαφορετικό τρόπο, ο οποίος θα σας μείνει ανεπανάληπτος, αξέχαστος. Πάμε λοιπόν, θα χρειαστούμε γκρεμμύδι. Κόβουμε το γκρεμμύδι σε φέτες. Δεν θα το κόψω σε τετραγωνάκια. Αρκετό γκρεμμυδάκι. Σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω και σκόρδο. Μέσα στο μαγείρεμα. Γιατί είναι παραδοσιακή, όπως σας είπα. Δεν θα το βγάλω το σκόρδο, θα το αφήσω μέσα. Το φαγητό είναι αρκετά βαρύ. Αλλά το γκρεμμύδι και το σκόρδο μαζί θα κάνουν το φαγητό μας πολύ πιο νόστιμο. Μέσα στην κατσαρόλα μου θα ρίξω ελαιόλαδο. Θα βάλω τη φωτιά. Θα βάλω τη φωτιά αρκετά δυνατά, ούτως ώστε να σουτάρουμε το γκρεμμύδι. Εδώ θα κόψω το σκόρδο σε φέτες. Και αυτό μέσα στην κατσαρολά. Η ιδιαιτερότητα σε αυτό το φαγητό και αυτό που το κάνει ανεπανάληπτα νόστιμο είναι ότι έχει τα μυρωδικά της πάρνηθας. Και ποιο είναι αυτό? Το θυμάρι, φρέσκο θυμάρι. Πρώτα απ' όλα, αρκετό θυμάρι. Εδώ έχουμε άλλο ένα συστατικό, άλλο ένα μυρωδικό, το οποίο το έχω αποξηραμένο και είναι το θρούμπι. Αρκετό θρούμπι. Φασκόμηλο. Αποξηραμένο και εδώ, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο αν θέλετε. Δάφνη. Δύο φύλλα δάφνης. Και δεντρολίβανο. Ανακατεύουμε να σοτάρουμε καλά τα κρεμμύδια με τα μυρωδικά μας. Κρεμμύδι, σκόρδο και μυρωδικά. Και αφού αρχίσουν να μαραίνονται, προσθέτουμε μπαχάρι, τριμμένο. Πιπέρι μαύρο, αρκετό πιπεράκι. Και δύο ξύλα κανέλα. Σοτάρουμε, όπως είπαμε, καλά το κρεμμύδι και τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά. Και έρχεται η ώρα να ξεκινήσουμε με το πρόβατο. Εδώ έχουμε κομμάτια από πρόβατο, το οποίο μας το έχει ξεκουκαλίσει ο χασάπης μας. Έτσι, είναι μπουτάκι πρόβατο. Συνήθως εδώ στην περιοχή τη δική μας, στις Αχαρνές, χρησιμοποιούσανε τα κότσια από το μπούτι της προβατίνας, γιατί στο ψήσιμο είναι λίγο πιο σκληρά και δεν τρώγονται εύκολα. Σοτάρουμε λοιπόν και αυτά. Λίγο λαδάκι θα χρειαστεί ακόμα. Είναι αρκετά βαρύ φαγητό, αλλά εκπληκτικό στη γεύση.
Ήδη τα αρώματα που βγάζει αυτό το φαγητό έχει ξεκινήσει και δίνουν αυτή την αίσθηση του βουνού με όλα αυτά τα μυρωδικά που έχουμε χρησιμοποιήσει μέσα. Όποιος δεν είναι λάτρης προβατίνας, εγώ πιστεύω ότι αν θα κάνει αυτή τη συνταγή στο σπίτι του, θα αρχίσει να το λατρεύει αυτό το κρέας. Αφού σοτάρουμε καλά την προβατίνα, θα πάρουμε ένα ιδιαίτερο κρασί εδώ. Γι' αυτό σας είπα, σήμερα θα κάνω κάποιες ατασταλίες βάσει της μαγειρικής παιδείας που έχω μέχρι στιγμής και από αυτό που έχω διδαχτεί και αυτό που σας έχω μεταφέρει μέχρι σήμερα. Ατασταλίες γιατί κάνουμε, όπως σας είπα, μια παραδοσιακή συνταγή και δεν θέλω να την πειράξω καθόλου. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που θα σοτάρουμε το κρέας με τα κρεμμύδια και τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά, θα προσθέσουμε ένα κρασί που δεν το έχουμε ξαναβάλει σε φαγητό και είναι η ρετσίνα. Αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί ένα μέρος της αλκοόλης. Και ρίχνουμε σέλινο ψιλογωμένο ή σέλερι, καρότο ψιλογωμένο, ανακατεύουμε και τα λαχανικά μας ντομάτα φρέσκια κομμένη. Και πελτέ. 2 κουταλιές σούπας πελτέ. Μέσα εδώ θα προσθέσω λίγο νεράκι. Περίπου μισό λίτρο νερό. Γιατί έχουμε υγρασία αρκετή. Θα σκεπάσω το φαγητό μου και θα το βράσω για 1,5 έως 2 ώρες. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το φαγητό μας έχει βράσει τέλεια. Έχουμε το κοκκινιστό λοιπόν, το προβατάκι. Κοιτάξτε γλασάρισμα που έχει κάνει η σάλτσα του, έτσι. Και επειδή, όπως σας είπα, είναι ένα παραδοσιακό φαγητό του τόπου μου, εδώ, το Δήμο των Αχαρνών, το προσφέρουμε με ένα ιδιαίτερο ζυμαρικό, το οποίο το ονομάζουμε ντόντλιες. Τι θα κάνω. Είναι ένα ζυμαρικό, θα σας το δείξω σε άλλη εκπομπούλα. Τι θα κάνω εδώ. Λίγο από τη σάλτσα. Στο κάτω μέρος του πιάτου. Τις ντόντλιες. Μαγαρόνια ντόντλιες λοιπόν. Εκεί. Και την προβατίνα την κοκκινιστή από πάνω. Και για να τελειώσουμε το πιάτο παραδοσιακά, έτσι όπως το φτιάχνουμε εδώ, όπως σας είπα, στη γενέτειρα του πολιτισμού, στο Δήμο των Αχαρνών, στη γενέτειρά μου, τριμμένο κεφαλοτηρί. Πάνω στα μαγαρόνια, πάνω στην ντόντλιες. Και θα το ομορφύνω με λίγη φρέσκη ρίγανη. Βουαλά! Ένα παραδοσιακό φαγητό από τη γενέτειρά μου, το Δήμο των Αχαρνών, τον αρχαιότερο Δήμο
τη Σιφηλίου, την πρώτη πόλη κράτος που ιδρύθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητος, τη γενέτειρα του Αριστοφάνη και του Περικλή. Από μένα, για σας. Τσάω!